Κλοπές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, ακόμα και σε αποθήκες. Οι κλοπές σε χωριά της Δυτικής Αχαΐας δεν είναι λίγες και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν και κάθε όριο. Όπως συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα στη Ράχη, όπου σε δύο περιπτώσεις οι δράστες ξύλωσαν από δύο σπίτια μέχρι και τα πορτοπαράθυρα. Ο Διονύσης Μπονέλης κατήγγειλε το περιστατικό εκφράζοντας την ανησυχία του για το θράσος των δραστών, αλλά και για την έκταση που λαμβάνουν οι κλοπές στην περιοχή. Και δεν ήταν το μοναδικό τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Στο Λάπα, όπως καταγγέλθηκε προημερών στην αστυνομία, άγνωστοι μπήκαν σε αποθήκη και πήραν δύο αλυσοπρίωνα και ένα χαρτοκοπτικό. Στο τέλος Αυγούστου, σε επιχείρηση στη Δυτική Αχαΐα, επίσης άγνωστοι παραβίασαν την περίφραξη και μπήκαν στον χώρο, από τον οποίο πήραν τροχούς, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά κατσαβίδια και διάφορα άλλα εργαλεία. Η περιοχή διαθέτει μόνο ένα αστυνομικό τμήμα στην Κάτω Αχαΐα και πια και τμήμα ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας. Ωστόσο, η μεγάλη έκταση του Δήμου και οι πάγιες ελλείψεις σε προσωπικό στην ελληνική αστυνομία έχουν ως αποτέλεσμα τη μη επαρκή αστυνόμευση της περιοχής.